Θωμά! Καλά πίστεψες ότι εγώ θα σου κάνω κάτι τέτοιο. Μπερδέψα τα χαρτιά, κατάλαβες. Κάνα λάθος και σε μένα, κάνα λάθος και στον Αντρέα. Τα μπερδέψα. Τα μπούτια τους μπερδέψανε. Είπες. Τι να πω, Θωμά μου. Πάμε να φύγουμε στο χωριό μας κι άλλο κακό να μην μας βρει. Φυρί το πας έτσι, δηλαδή να βάλεις το Θωμά να σκοτωθεί με την Ελπίδα. Γιατί καλέ, την αλήθεια θέλω να μάθω. Τη μάθαμε την αλήθεια, αυτή είναι, άμα σ' αρέσει. Αλήθεια καλέ, εμένα δεν με καλύπτει αυτή η αλήθεια. Το παιδάκι μου, εγώ μια χαιρετούρα σου απευθύνω και εσύ μου λες τώρα πολύ μακριά το πας το γράμμα. Εντάξτε κύριε, εγώ δεν πηγαίνω κανένα γράμμα, εάν εσείς πηγαίνετε κάποιο γράμμα, δεν με αφορά. Πώς το βλέπεις δηλαδή, με βλέπεις για τιούτο τύπο, δηλαδή με βλέπεις για κουνιστό. Με παρεξηγήσα. Σας παρακαλώ κύριε Αντρέα. Γιατί μου ρέχει να. Σας παρακαλώ κύριε Αντρέα. Κύριε Αντρέα, κυριαμάκι μου, κυριαμάκι μου. Τι είναι παιδί, τι σημαίνει, Αντρέα. Ρε σύ, είναι δυνατό, ρε σύ ρίχνω. Ρε ρίχνω, σε βρεις την γραμματέα μου. Εγώ ρίχνω, πες πουλάκι μου, παρακαλώ δε σημαίνει. Αυτή μου ρίχτηκε. Και επιταγή. Ποια επιταγή. Τι ιδέα μου πες να μου δώσει 100 εκατομμύρια να το παίξουμε στο χρηματιστήριο. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι, είπες τέτοιο πράγμα. Όχι, ρε γαμώ του. Εντάξει, τώρα το μετάνιωσα. Τι λες, βρε, με φέρε στο ξενοδοχείο να μιλήσουμε για το χρηματιστήριο. Με έριξε στο κρεβάτι και μετά μου λες ότι το μετάνιωσες κιόλας. Δηλαδή, αν ήμουν ήταν για μια φορά μόνο, δεν σε πείραζε. Όχι, εντάξει, άμα ήταν μια αρπαχτή, θα έλεγα δεν βαριέσαι. Έτσι το έχω δει κι εγώ. Έτσι. Αυτή τη φιλοσοφία μου, αρπαχτή. Αρπαχτή. Πάμε μία να εκτονωθούμε και μετά φιλαράκια. Τότε υπάρχει μία πιθανότητα να τα βρούμε, γιατί κι εγώ είμαι. Έτσι, σε αυτό το στυλ. Δεσμεύσεις δεν θέλω. Ραφίνα, πορτοράφτη ή μήπως λούτσα. Για αρπαχτή, παντού καλά είναι. Δεν είναι κανείς από την νεολαία. Τα γυαλιά μου τα έχεις εσύ, ε. Τι είναι, Ελπίδα μου, τι έγινε. Έχασα το Θωμά μου. Σοβαρολογείς, τι έπαθε. Πήγε στον μπαρ να συναντήσει τον Ανδρέα, ναι. να το χαιρετήσει και από τότε χάθηκε. Πήγε σε κανένα άσυλο, να κρυφθεί να μην σε βλέπει. Τι είπες, κύριε Ερμιόνη? Μου βγήκε λίγο ψόφιος, Αντρέα. Ψόφιος ο ακάλυπτος, πουλάκι μου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Παίρνεις την ευθύνη των λόγων. Παίρνω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Είμαστε φίλοι. Τι είμαστε, φίλοι είμαστε. Ναι, δηλαδή τώρα να σου πω ψέματα. Τι κάνεις, παιδί. Φίλοι είμαστε. Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί πέρα. Επειδή σε λυπήθηκα προηγουμένως. Δεν κατάλαβες. Έρχομαι. Έρχομαι, γαμώ. Έρχομαι. Έρχομαι. Ξέρεις τι πιστεύω κατά βάθος. Όχι, να μην μου το πεις. Όχι, θα σου το πω. Πιστεύω ότι κατά βάθος έχεις μία τάση προς τους άντρες. Τι λες, βρε γαμώ το κερατό μου, που μόλις δω γυναίκα όμορφη και πέρα παθαίνω μια ανάταση. Σοβαρά. Τότε γιατί όταν τις κατακτάς θέλεις να φύγεις? Γιατί όταν σου δίνω το ολοκληρωτικά, εσύ το βάζεις τα πόδια? Τα εμπορικά θέματα τα χειρίζεται από εδώ και πέρα ο Ανδρέας, τα ξέρει. Σε παρακαλώ. Τα εμπορικά θέματα πάνω μου. Οκ, άντε. Άντε, γεια. Ελάτε πάνω τώρα που ανθίσουν οι ανεμόνες. Καλό δρόμο. Αντίο μου, ψάσα. Με πήγες την γυναίκα. Τι λέει, μωρέ, τόση ώρα και δεν καταλαβαίνω. Ποιος, παιδί μου, τι λέει. Ο Θωμάς, βρε, Αντρέα, ποιος. Α, ο Θωμάς τι λέει. Τι σου έλεγε. Έλεγε, μου ανέφερε αυτό το θέμα που είχε και, εν πάση περιπτώσει, με έναν αντιπρόσωπο τα ήπιαμε λίγο. Άστα σάπια, κάλυπτε. Για λέγε, κάτι σου μιλούσε για γυναίκες, ξέρω εγώ. Να σου πω, έστω ωραία, ότι μου μιλούσε για γυναίκες. Δηλαδή, τι θες εσύ, δεν καταλαβαίνω. Απαιτώ να μάθω. Γιατί απαιτείς να μάθεις, λέει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί με αφορά. Γιατί είμαι η πεθερά σου, γιατί είμαι η μαμά της γυναίκας σου και γιατί είμαι η γιαγιά της εγγονής σου, γι' αυτό. Για αυτούς τους τρεις λόγους και άλλους χίλιους 113 δεν πρόκειται να σου πω. Γιατί είσαι τόσο σκληρός, γιατί. Μα γιατί δεν μου λες, γιατί με κάνεις και υποφέρω αυτή τη στιγμή. Θέλεις να μπω σε κανένα νοσοκομείο, θέλεις να πάθω κανένα, πώς το λένε, κανένα εγκεφαλικό. Οτιδήποτε, όλα μπορώ να το πω. Αντρέα! Να δω τι πάθεις προτιμά. Λέγε. Δεν μπορώ να το πω, ρε γάμο. Έλα, λέγε. Να το πάρει το ποτέ. Έλα, λέγε. Ερμιόνι, ο Θωμάς μου αποκάλυψε εκεί ότι αν και είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή λαϊκή καψούρης. Κατάλαβα, με πιάσε το χέρι. Σοφάει. Δεν μπορεί. Έχει την οικογένειά του, το παιδί του, τα σκέφτεται όλα αυτά και δεν μπορεί να τα εγκαταλείψει. Στα από αυτό. Ναι, αυτό. Στα από αυτό. Με αυτά τα λόγια, όπως. Αντρέα, δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη με έκανε σε αυτή τη στιγμή. Αχ, δεν πειράζει. Μου φτάνει ο δεσμός να είναι πλατωνικός. Έτσι, μπράβο, ρε μάνα. Μια φορά μίλα σωστά. Αχ, θα κλείνω τα μάτια και θα τον βλέπω και αυτό είναι. Γεια σου, Ερμιόνη, ονειροπόλα. Συγγνώμη, τώρα που έληξε περιπέτεια και πριν πέσουμε βαθιά στα ονειροπωλήσεις. Υπάρχει τίποτα να τσιμπήσω κι εγώ, γιατί με έχει πιάσει μια λιγούρα όλη μέρα. Λέω, ό,τι θες, αγάπη μου. Ό,τι θες, λατρεία μου, σου φτιάξω εγώ. Ό,τι θες, ό,τι θες. Σε ευχαριστώ, Ερμιόνη. Σ' αγαπώ, Ερμιόνη. Κι εγώ σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. I love you. Το ζήσαμε κι αυτό. Την αγαπώ και με αγαπά. Δεν μου λες, έλα εδώ τώρα που μείναμε μόνοι. Μόνοι δεν είμαστε ποτέ από τότε που αποκτήσαμε παιδί. Στο απαγορεύω. Καλά, τώρα που δεν μας ακούει κανένας. Ναι. Πού κοπροσκύλαγες εσύ όλη μέρα σήμερα? Αυτό είναι αλήθεια το θέμα. Πού κοπροσκύλαγα, ρε, δεν ξέρεις πού κοπροσκύλαγα. Ξέρω, γι' αυτό φοβάμαι να ρωτήσω. Πού κοπροσκύλαγα. Πού? Στα Τελωνία ήμουν, ρε.
Σταμάτα την ηρωνία. Όλη μέρα στη Βιοπάλη, στο Τελωνείο, είχα μια εισαγωγή η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική και περίπλοκη. Καλή ήτανε. Ποια? Η εισαγωγή, Αντρέα μου, εισαγωγή καλή. Όσοι εισαγωγή ήταν εξαίρετη. Από εκεί πέρα όμως διστρόψει το προϊόν. Θέλω να πω, έχει τις απαιτήσεις το προϊόν. Και άντε εσύ τώρα να το σπρώχνεις στην αγορά. Mm. Αυτά όλα τα προβλήματα με αντιλαμβάνεσαι. Να σε αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι και το πρόβλημά μου. Που σε αντιλαμβάνομαι, αγάπη μου. Με αντιλαμβάνεσαι. Τι ρουφιάνα. Με αντιλαμβάνεται, λέει. Μιλάει διφορούμενα αυτή η γυναίκα, ρε γάμο. Δεν μπορώ να ξέρω πότε εννοεί, τι εννοεί. Αν πράγματι με αντιλαμβάνεται, τότε γιατί δεν αντιδρά βιαίως. Ένας λόγος υπάρχει, ρε, ηλίθιο, όταν η γυναίκα αντιλαμβάνεται και δεν αντιδράσει, έχει κερατώσει εκείνη πρώτη. Αυτό... Λες κάτι, δεν ακούω. Όχι, δεν σου λέω κάτι, αλλά τώρα θα σου πω, αλήκη. Άντε, πες. Γιατί δεν ζηλεύεις εσύ, δεν το καταλαβαίνω. Καλά τρελώσεις, ε. Γιατί δεν είναι του χαρακτήρας μου. Α, εντάξει. Όχι, δεν είναι αυτό. Α. Κάτι έχεις προλάβει και έχεις κάνει εσύ, γι' αυτό δεν ζηλεύω. Α, ναι, βεβαίως κάτι έχω κάνει. Τι έχεις κάνει? Πολύ μεγάλη υπομονή μαζί σου, Αντρέα. Όχι, δεν εννοούσες αυτό, Αλή. Κάτι άλλο. Έλα εδώ. Μη φεύγεις όταν αρχίζουν. Πού πας? Στο παιδί μας, άνθρωπέ μου. Στο παιδί μας. Το βρήκαμε τώρα. Πάμε στο παιδί μας. Το βρήκαμε. Κάτι έχει κάνει. Αλήθεια, λέει. Γεια σου, Νίκο. Χαιρετώ την Καλονή των Καλονών. Πώς το πεις? Καλονή των Καλονών. Καλό. Βέβαια, κάποτε στο Παρίσι είχα γνωρίσει τη Μισελ. Η Μισελ ήταν μισή Γαλλίδα, μισή Μαροκινή. Κατάλαβα. Άμα τώρα με κόβει πάνω στο καλύτερο. Ο, αν είναι έτσι, συνέχισε. Με κοιτάζει στα μάτια και μου λέγε: όταν μιλάς εσύ, Νικό, γίνε καλλιόνι. Μισελ, Μαμπελ, Σολεμό και Μοντρεβιέλο. Αυτό ήταν ολό. Και συνέχεια η Μισελ τώρα. Καλά, θα μου την πει μια άλλη φορά. Μάλιστα, καφεδάκια. Καφεδάκια. Πολλά καφεδάκια. Όχι, ένα και καλό. Μάλιστα. Και γρήγορα. Και γρήγορα. Μισελ, Μαμπελ, Μέρα χαιρετώ το μέτρο της φαντασίας. Μάλιστα, έλεγα στην κυρία Μπέτη μια ιστορία για το Παρίσι. Την έχασα, κρίμα. Μπορώ να την παραλάβω, βέβαια. Χρειάζεται μου την. Έτσι θα με αφήσει η Μπέτη, δεν θα μου την πει τον καφέ μου εκεί. Ναι, βεβαίως. Συνεπέστατος ήμουν, εσύ βιάστηκες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ασπασμό. Τι γίνεται, τη νέα ο Βλαδίμιος, πώς πάει ο αγαπητός Βλαδίμιος? Ετοιμάζεται να πάρει απολυτήριο. Όχι, ρε Μπέτη. Εσύ είσαι ο κανίβαλος της ζούγκλας του Αμαζονίου, δηλαδή τους κατασπαράζουμε έτσι τους άντρες και τους πετάμε σαν στιμένες λεμονόκουπες. Τι είναι αυτά? Ανδρέα. Τι, Ανδρέα, Μπέτη. Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει, παιδί μου, το θύμα? Αυτοί φταίνε. Αυτοί φταίνε, γιατί? Γιατί εγώ είμαι διαθέσιμη να με κατασπαράξουν, αλλά δεν τα καταφέρνω. Έχεις δίκιο, Μπέτη. Έχεις δίκιο. Γιατί έκανες το μεγάλο σφάλμα. Δεν δέχτηκες να πας με τον μόνο άντρα με μένα, ο οποίος ήταν διαθέσιμος να σε κατασπαράξει και ικανός γι' αυτό. Είναι επειδή σε φοβάμαι. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Προξενώ το δέος και τον τρόμο. Ευχαριστώ. Τι. Χρειάζομαι λεφτά. Ό,τι θέλεις. Έχεις. Τι σημασία, παιδί μου, για σένα θα βρω. Θέλω να ανοίξω το μαγαζί και χρειάζομαι 10 εκατομμύρια. Θα σου δώσω όσα χρειάζεσαι. Σε ξαναρωτάω, Ανδρέα, έχεις. Σε ξαναλέω, παιδί. Τι σημασία έχει? Έχει. Εσύ γιατί... πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου τώρα. Τα λεφτά είναι δική μου υπόθεση. Δεν σε αφορά. Ναι, αλλά δεν θέλω να με κυνηγάνε. Ποιος σε κυνηγάει? Κανένας δεν με κυνηγάει. Το πολύ πολύ να κυνηγάνε εμένα. Μην το συζητάς, παρακαλώ. Τι κάνεις? Θα σου δώσω πτέγη, δεν θες πτέγη? Θέλω, αλλά δεν θέλω να είναι ακάλυπτη. Και σε παρακαλώ, μην λες αυτή τη λέξη, η οποία είναι εξαιρετικά προσβλητική. Παιδί μου, εσύ θα πάρεις αυτή την επιταγή, θα πας στην τράπεζα και θα ανοίξουν τα ταμεία και θα γεμίσεις εκατομμύρια. Πόσα θέλεις, 10. Και πώς θα γίνει αυτό το θαύμα? Δεν πρόκειται περί θαύματος, παιδί μου. Ο φίλος που για σένα θα φροντίσει να καλύψει την επιταγή. Έτσι. Πόσα είπαμε θέλεις? 10. Ωραία. Ωραία, Ανδρέα, σε ξαναρωτάω, είσαι σίγουρος? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Δεν θέλω να πάω στην τράπεζα, τζάπα. Μπέτη, σε παρακαλώ. Τι λέει εδώ? Λέει 10. Ωραία, 10. Παίρνεις εσύ λοιπόν αυτή την επιταγή και την υπογραφή μου κάτω από την επιταγή και από εκεί πέρα ο Θεός βοήθησε. Ανδρέα. Μπέτη. Δεν είμαστε παιδιά να παίζουμε. Καταρχήν αυτό αμφισβητείται, αλλά κοίταξε. Ας το σκεφτούμε ως εξής. Έστω ότι πας εσύ στην τράπεζα με αυτή την επιταγή και βρίσκεις ότι είναι ακάλυπτη. Τι θα γίνει τότε? Θα γίνει έξαλλη, θα μου θυμώσει, θα μου κάνει μούτρα, γκρίνια φορέ. Δεν δυσάρεστα πράγματα για μένα. Θα το πει όλου του φίλου μα, θα το πει στον πνευματικό, θα το πει στην. Αλίκη μου, θα το πει, σου επιτρέπω και πε το έστω και στην Ερμή ο Ανιλέ, θα με κάνει ρεζίλ. Αυτή είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή όμω, για να βάλουμε και ένα στίγμα, είναι με καλυμμένη η επιταγή. Οπότε κερδίζω εγώ. Ναι, τι κερδίζει? Σεξ οι δυο μα.
Είσαι τρελός. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, το πάζει το στοίχημα. Το πάω. Τι έχω να χάσω. Το πολύ πολύ να μάθω πως είναι ο ακάλυπτος στο κρεβάτι. Όχι μόνο δεν θα χάσεις, αλλά θα είναι μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη και των δυο να έχουμε να λέμε στα εγγόνια μας. Φεύγω. Φεύγω γιατί έχω κάποιους εκτελονισμούς, καταλαβαίνεις. Θέλαμε να σας πω εγώ μισό λεπτό να μιλήσω. Με επιτρέπετε λοιπόν. Θα θέλαμε τα πάντα. Πάνω, σβρακάκια, ό,τι έχετε εδώ. Κρεβάτι, κρεβάτι έχουμε. Κουβερτούλες όμως μαγαζευτούμε. Καρότσι. Οπωσδήποτε ένα πορτμπεμπέ. Έχετε και πιπίλες και διάφορα μπιμπερό. Δεν θέλουμε τα πάντα. Για την εγγονή μου πρόκειται. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού θέλετε να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε από τα καρότσια. Να μιλήσω και εγώ λίγο τώρα. Τελευταίο το καρότσι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Τα ρουχαλάκια θέλω να δω πρώτα. Να δείτε τα ρουχαλάκια. Εγώ θέλω να δω τα καρότσια, διότι από καρότσια καταλαβαίνω. Έχουν ρόδες τα καρότσια. Τώρα το καρότσι ηρέμησε. Τώρα θα διαλέξω το καρότσι. Παρακαλώ, θέλετε να μου δείξετε. Βεβαίω, ελάτε. Να σα προειδοποιήσω. Δεν θέλω να αρχίσετε να μου δείχνετε διάφορα καρότσια και τι κάνει το ένα και το άλλο. Θέλω το ακριβότερο και το καλύτερο. Ποιο είναι, δείξτε το να το πάρω. Νομίζω ότι αυτό κάνει για σας. Επιταγές παίρνουμε. Ναι, βέβαια παίρνουμε επιταγές ημέρας. Ημέρας, τη νύχτα. Επιταγές τη ζώνη του Λυκόφωτος. Λοιπόν, αυτό μου λέτε είναι το καλύτερο. Ναι, ναι. Τι είναι, αγοράκι, κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Μάλιστα, αυτό είναι για σας. Να δω. Δεν μου λες. Έλα. Καμάκι στην πολυτρία κάνει. Όχι, μαμά μου, δεν κάνει καμάκι τώρα. Δεν κάνει καμάκι. Τότε γιατί την απομόνωσε εκεί πέρα, γιατί τη μιλάει μόνο του. Άσε με, γιατί φοβάμαι ότι κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Τι δηλαδή. Φοβάμαι ότι την ψήνει να τη δώσει ακάλυπτη επιταγή. Α, Παναγία μου. Όπω, θα γίνουμε ρεζίλ. Καλά, μην κάνει έτσι, μην πάρει κοβαλό, μας το πάμε να δούμε. Ναι. Λουκουμάκι μου! Είναι πολύ καιρό. Λουκουμάκι μου! Αλίκη μου. Τι κάνει εκεί. Του κάνω, κράση τεστ να δοκιμάσω. Αν είναι δικά μα κάνει, του κάνει, σου κάνει, τη αρέσει αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά στο να ζήσει. Ναι, λοιπόν, αγαπητοί μου, μα κάνει το καρότσι αυτό. Οι κυρίες θα ολοκληρώσουν τα ψώνια τους. Εγώ θα σας αφήσω μια επιταγή με ανοιχτό το ποσό, να το συμπληρώσετε μετά εσείς να δείτε πόσο θα είναι συνολικό. Δεν νομίζω, Αντρέα μου, ότι θα αφήσουμε επιταγή τώρα. Γιατί, αλήγη μου, δεν νομίζεις. Μα γιατί, εμείς δεχόμαστε επιταγές. Ναι, κακό του κεφαλιού σας. Ορίστε. Τίποτα. Γιατί νομίζεις ότι δεν θα αφήσουμε επιταγή, αλήγη μου. Λέω, δεσποινής μου, ότι από εμάς του συγκεκριμένου καλύτερα είναι να πληρωθείτε κας. Συγγνώμη, πολύ ευχαρίστω να πληρώσουμε κας αν έχει φέρει μαζί σου μετρητά. Έχεις μετρητά στην τσάντα σου, Αλίκη μου, γιατί εγώ δεν έχω τόσα. Εδώ θα πάρουμε αυτό το καρότσι, το οποίο το δοκίμασα και είναι πολύ καλό. Θα πάρουμε ένα τόνο πάνε σβρακάκια, θα πάρουμε κουβερτούλες, θα πάρουμε διάφορα αναλώσιμα για να αντιμετωπίσουμε τις προμήθειες του μακριού χειμώνα που έρχεται και μας περιμένει. Τελείωσε το παραλήρημα. Ναι, αν μην ερχόμαστε κάθε τρεις και λίγο, ναι, τελείωσε. Λοιπόν, Λουκουμάκι μου. Συγγνώμη. Η γυναίκα μου, Λουκουμάκι μου. Ναι, τα είπαμε πριν, το κατάλαβα. Το είπαμε, αλλά σας το ξαναλέω για να συνειδητοποιήσετε πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει. Γυναίκα. Εγώ είμαι πεθερά του. Α, μάλιστα. Το φαντάστηκα. Φανταστήκατε, αλλά άλλο είναι η φαντασία και άλλο η πραγματικότητα. Διότι. Θα πει καλά λόγια. Ξεπερνάει καμιά φορά την ίδια τη φαντασία. Η πεθερά είναι ένα πρόσωπο που εγώ προσωπικά το έχω πάρα πολύ ψηλά. Με λατρεύει. Με αγαπάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να συναντά κάνει μια τόσο ευτυχισμένη οικογένεια. Σε εμά το λέτε που την έχουμε αυτή την οικογένεια τώρα. Πάρτε εσεί τα λεφτά κάσου που σα λέω εγώ εκ μέρου τη ευτυχισμένη οικογένεια μα. Αλίκη μου, συγγνώμη κιόλα, αλλά το πώς θα αποπληρώσει τα χρέη της η ευτυχισμένη αυτή η οικογένεια είναι η δουλειά του άντρα της ευτυχισμένης αυτής της οικογένειας, του ευτυχισμένου άντρα, θα προσέθετα. Λοιπόν, λέμε τώρα. Ναι, άσε αυτό το ζήτημα σε μένα, θα αφήσω εγώ μια επιταγή ημέρας. Φυσικά, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αρκεί να είναι επιταγή ημέρα. Επιταγή ημέρα, όπως λέμε τα αυγά ημέρα. Ναι, τα φρέσκα που θέλει ο κόσμος. Ναι, ναι. Παρακαλώ αυτά τα σχόλια τώρα για την επιταγή μου να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, θα αφήσω μια επιταγή. Τίποτα δεν θα αφήσεις, αγάπη μου, βάλ το στυλό μέσα και έλα εδώ δίπλα στη γυναικούλα σου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έρχομαι. Έλα, καρδούλα μου, να σε κρατάω σφιχτά, σφιχτά. Στα θέματα ενότητα τη οικογένεια είναι πάρα πολύ απόλυτη η κυρία. Μια μικρή αλλαγή, με συγχωρείτε. Εδώ. Και το ζήτημα των πληρωμάτων θα το τακτοποιήσουμε αργότερα. Αργότερα, λοιπόν, πολύ. Προχωράμε. Πάνε σβρακάκια. Πού είναι οι πάνες. Πού είναι τα βρακάκια.
Είχαμε λοιπόν πάει στην Αφρική με ένα διάσημο ανθρωπολόγο και μας την πέσανε κάτι γυναίκες ανθρωποφάγες. Νίκ, πάρτα και φύγε. Βεβαίως. Α, να πάρω τα παλιά πάρτα. Τα φρέσκα να μείνουν. Πάρτα και θα σε πάρει. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, ναι. Άκου να δεις, παιδί μου. Μου φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα, καταλαβαίνεις. Μου είπε και τι δεν μου είπε. Μέχρι που έφτασε να μου πει ότι έχω τάση για τους άνδρες. Δηλαδή, με κατακρεούργησε. Ναι, αλλά αυτή είναι η γοητεία της Σίλβιας, Μάκη. Ποια γοητεία, βρε παιδάκι μου, αυτή ήταν μια μενάδα. Δηλαδή, αν υπήρχαν τα περιθώρια, θα μου έσχιζε τις σάρκες. Έτσι είναι οι παθιασμένες γυναίκες, Μάκη μου. Τι ήθελες, καμιά ξενέρωτη τώρα. Βρε Βλαδίμηρε, ναι. Εγώ. Εγώ και εγώ και εγώ. Ένα απέραντο εγώ είσαι, Μάκη. Συγγνώμη, τι θέλεις να είμαι δηλαδή, ένα απέραντο εσύ. Βρε Βλαδίμηρε, ναι. Το καταλαβαίνεις ότι εσύ με ποιον είσαι τώρα, με μένα ή με τη Σίλβια. Με τη Σίλβια φυσικά. Α. Εγώ σου συμπαραστάθηκα σαν φίλος. Σου εμπιστεύτηκα τη γυναίκα μου, σου υπέδειξα τρόπους για να τη ρίξεις και εσύ τι της έκανες. Πες μου, τι της έκανες. Την πλήγωσες βαθιά. Ξέρεις τι θα κάνει τώρα η Σίλβια, Μάκη. Τι θα κάνει. Θα φάει 2 χρόνια ψυχανάλυση για να σε ξεπεράσει. Τόσο πολύ, ε! Φυσικά δεν είναι σαν και σένα παχύδερμο. Είναι μια γυναίκα με συναισθήματα, Μάκη μου. Ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά μου ρίχτηκε τόσο απότομα που δεν μπόρεσα να λειτουργήσω, καταλαβαίνεις. Ξέρω αυτό το σύνδρομο, Μάκη. Είναι, ναι, το σύνδρομο του ευνουχισμού. Παρντών. Ναι. Δεν αντέχεις τις γυναίκες που σου επιτίθενται. Βλαδίμηρε, ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πια κι εγώ τι αντέχω. Γιατί δεν ξαναρχίζετε από την αρχή. Τι να ξαναρχίσουμε. Να τη την πέφτεις εσύ, να τη φλερτάρεις, αυτή να μη σου κάθεται. Βλαδίμηρε, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, σε παρακαλώ. Είναι καραγκιοζηλίκια, είναι παιχνίδια της φαντασίας, Μάκη. Να αρχίσετε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Να τη την πέφτεις εσύ, ναι, να την κορτάρεις, να κλαις, αυτή να μη σου κάθεται, να δηλαδή, την αποκρούεις. Βλαδίμηρε, να σε ρωτήσω κάτι. Σε ψυχίατρο έχεις πάει. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Έχω και χαρτί. Και τι λέει το χαρτί. Να, το χαρτί λέει ότι έχω μια πολύ ήπια ψύχωση. Ήπια λέει. Ναι, ήπια. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή δεν κινδυνεύει κανείς να τον σφάξει. Εννοείς αν είμαι serial killer. Δυστυχώς όχι. Όχι, ευτυχώς θα έλεγα εγώ. Πάντως εγώ αυτό, ναι, το πράγμα δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Τι θα, εντάξει, πω. Σου εμπιστεύτηκα τη γυναίκα μου και εσύ. Άντε να μην πω πως τις φέρθηκες. Βλαδίμηρε, ναι, ηρέμησε σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Τις φέρθηκες πάρα πολύ άσχημα, ειλικρινά. Μα μη, ναι, γίνομαι, ναι, ρεζίλη των, ναι, σκυλιών και των λεπτών, ναι. Να παραγγείλω ένα ποτό. Όχι, άστα να ποτά, άστα ποτά. Θέλω να μου δανείσεις ένα ποσό. Α, ναι. Φυσικά από σένα δεν θέλω να πάρω ούτε μία δραχμή. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά το έχω ανάγκη. Πουτάνα, υπερίσταση το παιδί. Ναι, δυστυχώς. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί ποσό πρόκειται. Ένα, μία 200. Να την κάνουμε 100. Οκ. Okay. Εμένα και η Άννα. Στην υγειά μας, Βλαδίμηρε. Σου πέρασε, βλέπω, ε. Ναι. Πιάστηκα. Πάντως, Αντρέα, είσαι απαράδεκτος. Γιατί το λες αυτό, ρε Αλίκη, τώρα. Γιατί το λες αυτό, ρε Γαμώτο. Γιατί το λέω, ρε εσύ, Αντρέα. Ακόμα και για την κόρη σου, δηλαδή, ακάλυπτη επιταγή. Για την κόρη μου, πώς. Καταρχήν, που ξέρεις εσύ ότι η επιταγή είναι ακάλυπτη, δεν κατάλαβα. Δεν με παρατά, σε παρακαλώ τώρα. Θα πάρουν τηλέφωνο και θα γίνουμε ρεζίλ. Το έχω δει το έργο. Τίποτα δεν θα γίνουμε. Τα λεφτά είναι στην τράπεζα, ζεστά, ζεστά. Ας μη. Σιγά, μην καούν. Τηλέφωνο, τώρα να δεις. Καλά, μην πέφτει τώρα πανικός επειδή χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπά, ποιος να είναι, τη χαρά. Αφήστε με ήσυχο. Μάλιστα. Μάλιστα. Το κατάστημα είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν προλάβαμε να πούμε από την πόρτα. Δεν προλάβαμε. Να το ρεζιλίκι. Γυναίκες, παρακαλώ. Ψυχραιμία, γυναίκες. Έλα. Αφήστε με να χειριστώ αυτή την υπόθεση. Μ' αφήνετε. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Σας έδωσε την επιταγή. Τι εννοείται δεν υπέγραψα. Μα τι λέτε, κυρία μου, έχω βάλει μια υπογραφή 20 πόντους εκεί που. Έπρεπε να υπογράψω από πίσω. Γιατί, όχι, βοηθήστε με, εξηγήστε μου, γιατί έπρεπε να υπογράψω από πίσω. Α, η διαταγή. Εμού του ιδίου. Δεν το πρόσεξα, ναι. Ναι, λάθος, ναι, μέσα στο φόρτο εκεί, με τόσες σακούλες φορτωθήκαμε, με τόσο τζίρο κάναμε. Ναι, θα περάσω αύριο, μου θα πω. Το ξέρω ότι είστε ανοιχτά τα απόγευμα. Είμαστε εμείς κλειστά τα απόγευμα, χρυσέ μου. Δεν προλαβαίνω, σου λέω. Έχω να εκτελονίσω, ναι. Θα περάσω αύριο. Σε παρακαλώ τώρα. Κάναμε τόσο τζίρο στο μαγαζί τώρα για μια ψωροεπιταγή. Έλα. Έλα, παιδί μου, θα τον βρει κιόλα τον άνθρωπο. Ήταν θρασίτατος, είναι θρασίτατος.
Τώρα θα σου πω καμιά κουβέντα, Αντρέα. Τι έκανες πάλι, βρετομάρι? Τι έκανα, παιδί μου, ξέχασα να βάλω μια υπογραφή από πίσω. Ωραία. Mm. Και έτσι δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά του άνθρωπος. Θα τα πάρεις κανένα μήνα, αύριο μετά. Για να μην τα πάρει. Αμάν, βρε, Αντρέα, πια γιατί μου τα κάνεις αυτά τα πράγματα αφού δεν τα αντέχω. Ακόμα και για το παιδί, δηλαδή, ακάλυπτη. Τι μπορώ, ρε, λέγε μου, είναι στη φύση μου. Δεν μπορώ να πληρώσω μετρητά, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνω μια επιταγή και την επιταγή πάλι δεν μπορώ. Δεν αντέχω να είναι κανονική. Συγχώρεσέ με. Άφησέ με και εγώ πήρα τόσα πράγματα για το παιδί να διασκεδάσω κι εγώ λίγο. Σε παρακαλώ. Έχει χάρη που το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Αλλιώς με το νι και με το σίγμα θα της έλεγα τι έκανε ο πατέρας της. Εντάξει. Δεν ξέρεις, μπορεί το παιδί να καμάρωνε. Να περηφανευόταν για τον πατέρα. Τρέμω στην ιδέα. Δεν ξέρω. Χαιρετώ την καλονή των καλονών. Έλα βρε Νίκος, όλες τα ίδια λέει. Όχι, καλονή των καλονών είναι μόνο μία κυρία Ρένα μας, εσείς. Εμείς. Κάποτε στην Τέχερα. Έλα, στην Τέχεράνη τώρα. Γεια σου, να στον πήγε την Τέχεράνη. Όχι, φυλάκι μου, έτσι μια μέρα ο Νικολάκης όλα αυτά θα τα συνοψίσει σε ένα βιβλίο. Είναι εδώ και ο πρώην σας. Α, εδώ. Α, μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, πάμε να κρατήσουμε Βλάση. Τι θα πάρετε, κυρία Ρένα μας? Εμείς θα πάρουμε ένα καφεδάκι συνηθισμένο. Μάλιστα. Και ο Βλάσης? Ένα ποτό. Ένα ουσκάκι. Νωρίς δεν είναι, νεαρέ μου? Εγώ πίνω από νωρίς. Εμείς πίνουμε από νωρίς. Προβλέπω άγριες κόντρες σήμερα. Πλάκα έχει ο μπάρμα. Ναι. Βλαδίμηρε, δεν το πιστεύω, γυναίκα μου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Μάκη. Η γυναίκα σου θα έπρεπε να είναι η Σίλβια. Έλα τώρα την άρπαξη, την κατουστάρα, κόφτω σε παρακαλώ. Λοιπόν, το κόβω και αποχωρώ. Γεια σου, γιατρέ. Στο καλό, τρακάτω, ωραία, το φίλε. Α, είχε δίκιο η Σίλβια. Είσαι ένας άνθρωπος χωρίς καμία ποιότητα. Καλά, και εσύ πώς δέχεσαι να παίρνεις λεφτά από ανθρώπους χωρίς ποιότητα? Έλα, κατέβαινε το κατουστάρι. Δεν κατάλαβες καθόλου καλά, γεια σου. Γιατί έχω. Ποιο είναι αυτό που χειρέτησε? Γιατί αγόρι μου ζηλεύεις? Όχι, θέλω να ξέρω. Ρε παιδί μου, σιγά τώρα γνωριστήκαμε, θέλεις να ξέρεις. Έχει μάθει ο Βλάσης να προλαβαίνει το κακό. Α, ναι. Λοιπόν, Βλάση μου είναι ο πρώην. Ο πρώην. Δεν γουστάρω παρτίδες. Τι πράγμα? Αυτό που σου λέω, άμα θες να κυκλοφοράς μαζί μου, κομμένες οι παρτίδες με τον πρώην. Καλά. Και θα τους πάσω τα μούτρα. Να σου πω, μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Κάτσε να δεις πώς θα εξηγηθεί ο Βλάσης. Για εξηγήσου, Βλάση μου, να σε θαυμάσω. Περίμενε. Γεια σου, κύριε πρώην. Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν είσαι ο πρώην. Γιατί εσύ τι είσαι, ο νυν. Ο νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας θα έχουν να σου πω, ρε τσόβλα, ναι. Τι είπες, τσόβλα? Κατά χέρια σου, ρε. Ρε εσύ, κάτι θα γίνουμε Ρώμα εδώ μέσα, ρε. Για κάτσε λίγο εκεί να δω το μυϊκό σου σύστημα. Κάτσε, ρε παιδάκι, θα γίνουμε ρεζίλ εδώ μέσα, σε παρακαλώ. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Ναι, γιατί. Γιατί άμα πλακωθούμε, δεν θα προθένεις να μετράς πού θα τις τρως. Λες, ε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, με απειλείς? Όχι. Σου εξηγώ πως έχει κατάσταση. Δεν θα προλαβαίνεις να τις μετρήσεις. Ναι. Και σου τη λέω έτσι γιατί δεν γουστάρω να σε κάνω ρόμπα. Γιατί σου πω θα το κάνουμε άντρες. Είμαστε τώρα και είναι άσχημο να φιλιστούμε. Ναι, μ' αρέσει που έχεις και ευαισθησίες. Όχι, εντάξει, ναι. Όχι, έχω. Ναι. Σε καταλαβαίνω γιατί μου έχει τύχει και εμένα να αρπάξω μπούφλες. Σου τύχει και εσένα? Βεβαίως. Σε όλους έχει τύχει στην καψούρα τους πάνω να τις αρπάξουν. Ναι. Λοιπόν, κάνε την πεκή. Ναι. Κάνε γαργάρα την κατάσταση και προχώρα. Προχώρα. Ναι, όχι, στάσου μισό λεπτό να δω. Για ξανακάνε λίγο ποντίκι να δω. Να δω λίγο, θέλω να μένει. Πιάσε αυτό τώρα. Για να δω. Έλα. Πολύ καλό. Καλό. Για να δω στο μάχη, στο μάχη. Για να δω. Κατσάς αυτό. Ναι, σφίξω. Σφίξω, έτσι, μπράβο. Αλλά δεν σου παράει ο μάχη μου. Για να καταλάβεις, κυρία Ρένα, δηλαδή τι κάνουμε εμείς. Κατάλαβες? Ναι, τι είναι? Πάθες καλά. Πρέπει να πούμε. Τι να πάθω, ρε πουλάκι μου, τι άλλο να πάθω? Πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω έτσι? Σε παρακαλώ τώρα, είμαι πολύ αυστηρός σε αυτά τα θέματα. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη σταδιοδρομία, η καριέρα, η πορεία μια ζωή, τιμημένη, ο ακάλυπτος, ο εξολοθρευτής, σταμάτησε να λειτουργεί. Εντάξει, μην το παίρνεις τόσο δραματικά. Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Το παίρνω όπως θέλω, στους άλλους ανθρώπους να συμβαίνουν αυτά. Σε μένα δεν συμβαίνουν, σου λέω. Πρώτη φορά, δεν μου ξανασυμβεί ποτέ. Μπορεί να είναι το άγχος. Ποιο άγχος? Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Μια φορά είχα, μια μέρα, 17 ακάλυπτες επιταγές. Άγχος δεν είχα. Δεν είχες. Μπορεί να φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίς εσύ. Δεν φταίω. Εσύ ήσουν τρυφερή, ήσουν. Έλεγες τα σωστά λόγια τη σωστή στιγμή, υπήρξες κυρία. Εγώ κάτι συμβαίνει με μένα εδώ, κάτι συμβαίνει. Μπορεί να έχεις κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, Αντρέα. Μπορεί να έχω, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω.
Εντάξει, μην κάνεις έτσι τώρα. Μα πώς να μην κάνω έτσι, σου λέω ότι. Η Ερμιόνη φταίει. Η πεθερά σου. Όχι, παιδί μου, το μωρό φταίει. Το μωρό, τι φταίει το μωρό, μωρέ. Δεν φταίει το μωρό. Φταίω, δηλαδή, εγώ η ευθύνη, γιατί σήμερα πήγα και τις ψώνισα. Καρότσια, μικρά καρότσια, ξαπλώστρες, πάνες, βρακάκια, μπλουζάκια, αρκουδάκια, παιχνιδάκια. Και αναρωτιέμαι όλη μέρα αν αυτό είναι αρκετό, αν ανταποκρίνομαι στο ρόλο του πατέρα. Ναι. Αρκεί το να παρέχω, ή μήπως πρέπει και να κάνω κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Δεν μου λες τι σχέση έχει όλο αυτό το τέτοιο. Έλα, δε, τι σχέση. Και δεν ξέρω, αλλά προσπαθώ και εγώ να βρω μια σχέση. Κάτι. Πού πας! Τι που πάω! Πάω να πιω καφέ. Άμα είναι να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε, δεν πάμε στην καφετέρια. Μα μην είσαι τόσο σκληρή, ρε. Τι να κάνω, Αντρέα. Να κάνεις λίγη υπομονή να επανέλθω. Εντάξει. Πώς θα αφήσουμε, δηλαδή, θα ρίξουμε κάτω τη σημαία. Κοίτα, όμως, και... αν είσαι αγχωμένος, δεν χρειάζεται. Σου είπα, δεν με αγχώνεις με το άγχος. Σου λέω το προσωπικό μου ρεκόρ 17, κάλυψε τις 7 γιας και δεν είχα άγχος. Δεν... Θα επανέλθω. Ωραία, περιμένω. Εγώ. Περιμένω, έτσι. Να περιμένεις λίγο, αλλά να περιμένεις και τώρα έτσι παθητικά και κοιτάς, ας πούμε, τον τοίχο. Τι να κάνω. Να περιμένεις συμμετέχοντας ενεργητικά, να λες καμιά κουβεντούλα, κανένα λογάκι, κάτι. Τι θέλεις να πω. Ναι, λες. Περιμένω, μες στην αναμονή περιμένοντας, έλα πες στο κορμί μου, αναπνέμε. Μάλιστα, ωραία, κάτι, λοιπόν. Γέμισε με μελανιές, πες. Έλα, πες στο κορμί μου, γέμισε με μελανιές. Τώρα είναι τρόπος αυτός, συγγνώμη, να το πεις λιγάκι με κάποιο πάθος, πιο ζεστά, πιο καπά, λάγνα. Πιο λάγνα, ναι. Εντάξει, κατάλαβα. Έλα, μωρό μου. Και τώρα διακρίνω μια ηρωνία στο μάτι σου, αλλά μπας με αυτά είναι τα σωστά λόγια να βρούμε και το αίσθημα. Το αίσθημα, το θες πιο με αίσθημα. Το θέλω βρώμικο, μπορείς να μου το λες. Έλα, πες στο χορμί μου, έλα! Όχι, εντάξει, τζίζε, ρε παιδί μου. Έλα! Σαν γυναίκα θα μου το πεις βρώμικα. Δεν μπορώ. Ωραία, κάτσε εκεί και περίμενε. Θα επανέλθω. Περιμένω. Ορίστε. Περνάει η ώρα, Αντρέα. Επανέρχομαι, όμως. Μαλακά, γιατρέ, σε παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ χτυπημένος, γιατρέ μου. Ευτυχώς δεν υπάρχουν κατάκλυμα. Μόνο κάτι μόλοπες. Ναι, αλλά είναι χοντρή όμως η μόλοπες. Να σας πω, πονάει δηλαδή, πολύ πονάει. Πονά, ωραία, να για το όνομα του Θεού. Τι ρωτήσει να έρθει, πονάω. Πάρα πολύ μ' αρέσει, γιατρέ μου, μπράβο. Παρακαλώ, κυρία μου. Λέω, πάρα πολύ ωραία έτσι πως τα κάνετε εσείς εδώ πέρα πάνω στο προσωπάκι του. Και πάτε τσιρότα πολύ ωραία που τα βάζετε. Ρένα, για το όνομα του Θεού, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αγάπη μου. Πάντως δεν καταλαβαίνω που πέσατε. Ναι, σας εξήγησα, γιατρέ μου, σε μια σκάλα που τουρβάλισα εκεί πέρα και αυτό έγινε. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα τραύματα από σκάλα. Ναι, αλλά και εμείς δεν θέλω μια τροδικαστική έκθεση. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατρέ μου, για το όνομα του Θεού, βάλτε τα. Δεν πονάω. Ρένα, σταμάτα να γελάς. Βρε, αγάπη μου, γιατί δεν λες του γιατρού που έπεσες. Τη έφαγε, γιατρέ μου, για μένα, τη έφαγε. Μου είναι δυνατόν να γίνουμε ρεζίλους όλο τον κόσμο. Σταμάτα, ρε. Γιατί καλέ, εμένα ένα κολακέδι που τη έφαγε για μένα. Έφαγε ξύλο τη χρονιά, τη γιατρέ μου. Σε αυτό εμένα δεν μου πέφτει λόγο. Όχι, ναι, αλλά το σχολιάζετε όμως γελώντας, σας παρακαλώ, γιατρέ. Δεν πέφτει λόγο του γιατρού, αλλά εγώ θέλω να του το πω και να το μάθει όλο ο κόσμο. Παθαίνει τελείριο. Ένα πράγμα δεν ξέρω τι μόλι βλέπει άντρα. Θέλει να τον κοπανέλα τη τρώει τελικά. Έπεσε σήμερα σε ένα πρωτοτσαρά στο πλάσι και τη έφαγε. Ρένα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Πάντως να τον προσέχετε. Και αν ομιγαίνει το τούρθηκα μια ζάλη. Τι να κάνω, τόσο χτυπημένος είναι. Γιατρέ. Εντάξει, γιατρέ μου, αφού νιώθεις καλύτερα, πήγαινε στο σπιτάκι σου να ξαπλώσεις. Να ησυχάσεις λίγο. Βάλε το, πιάσ' το, γιατρέ. Γιατρέ μου, σας παρακαλώ. Γιατί δεν νιώθω καλά, τι λύξε το έτσι. Μάκη, πώς έγινες έτσι. Σε παρακαλώ, Ρένα, σταμάτα, γιατί πονάω. Τι δηλώς που είσαι, αγάπη. Φτάνει, γιατρέ, φτάνει, για το όνομα του Θεού, κόφτω το ρημάδι. Ψαλίδι δεν έχει. Όχι, ρε γαμότο, όχι, γαμότο. Σου είπα να μην το ζωρίσεις. Να μην ζωρίσω, εδώ είναι κλειδωή, ήταν η επτάση είναι το θέμα εδώ. Γιατί δεν το παίρνεις πιο χαλαρά, βρε παιδί μου. Δεν υπάρχει χαλαρότητα σε αυτά τα θέματα, παιδί μου. Εδώ είναι ολόκληρη η ζωή μου, κρέμεται τώρα, θα αρχίσεις εσύ, θα βγεις και θα πεις διάφορα. Πού να πω. Δηλαδή, στη φίλη σου, δεν έχεις μια φίλη, θα της πεις, φίλη σου, ο ακάλυπτος πάει τελείως, κυκλοφόρησε αυτό, καταστράφηκε. Δεν πρόκειται να πω τίποτα σε κανέναν, Ανδρέα. Τουλάχιστον αυτό, παρακαλώ, μπορείς να πάρεις έναν όρκο ιερό, να εξασφαλίσουμε αυτό, δεν θα πεις κανέναν. Ορκίζομαι, δεν θα πω σε κανέναν τίποτα. Σου είπα, για μένα δεν είναι σοβαρό. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να πήγε ο στρατηγός στη μάχη, να σήκωσε τη σάρισε στα κοντάρια και μετά καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, ας μην καταλαβαίνεις. Ναι. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Κύριε Ανδρέα! Τι είναι αυτό το κύριε Ανδρέα τώρα. Α, το κύριε. Λοιπόν, Ανδρέα! Ανδρέα! Λοιπόν, με έχεις κάνει πειραματόζωο, το έχεις καταλάβει. Λυπάμαι. Εγώ για να απαλλαγείς εσύ από το στρες, ναι. Σου λέω ότι φταίω εγώ. Όχι, δεν δέχομαι ότι φταίς εσύ. Ωραία, φταίς εσύ. Βλέπεις, ορίστε, θα μου αποδώσεις ευθύνες, είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά και μετά πάει καταστράφηκα εγώ. Τι θα γίνει τώρα, θα περιμένουμε μέχρι να τα καταφέρεις εσύ. Θα πάρει 3 χρόνια αυτό. Μη λες τέτοια πράγματα εφιαλτικά, σε παρακαλώ. Θα περιμένεις υπομονητικά εδώ χαλαρά. Μέχρι να έχουμε επιτυχία έκβαση τη μάχη. Τι παρακαλώ. Ταλαιπωρία τραβάω, τι ταλαιπωρία. Το καταλαβαίνω πουλάκι μου, αλλά είναι για ιερό σκοπό, καταλαβαίνω. Oh.
Χριστάσου, Χριστιανέ μου. Χριστάσου, ήταν ανάγκη να μας δει και αυτή να μας κάνει βούκινο, θα μας βγάλει. Έλα, ακούμε να το πάρω. Πω, πάρα πολύ βαρύ χέρι αυτός ο Βλάσης με ρήμαξ. Ιδέες, πολύ δυνατό αγόρι ο Βλάσης μου. Γιατί ρε, τον δοκίμασες? Ναι, σιγά μην έδιρε και εμένα. Όχι, άλλο ρωτάω, μήπως τον δοκίμασες? Όχι, κύριε Μάκη, δεν πρόλαβα, αλλά αργά ή γρήγορα θα το κάνω κι αυτό. Ρε, να κόφτω, κόφτω, γιατί ό,τι ξύλο μου ρίξω Βλάσης, θα το φας τώρα εσύ. Σιγά, σιγά, Ράμπο. Εσύ δεν μπορείς να κουνηθείς κατά καημένα, εκτός αν θες να κάτσω ήρεμη, να με ξυλοφορτώσεις και να ηρεμήσεις. Τώρα γελιότερη είναι που καταντήσαμε. Καθόλου δεν καταντήσαμε εγώ. Μια χαρά είμαι, σε πληροφορώ, και άμα θα πάρω και τη μισή περιουσία θα τη φάω με τον Βλάση. Ρε, να κόφτω, σε παρακαλώ, μη με εξωθείς στα άκρα, διότι θα κάνω καναφόν, θα σκοτώσω άνθρωπο. Σιγά, σιγά, αγάπη μου, Γιαγκούλα. Τι σιγά, ρε. Ξεχνάς ότι ο προπάπος μου έσφαξε τρεις στο γόνατο. Το ξεχνάς. Ναι. Τις είχε και τις τρεις η γιαγιά σου. Σκάσε μου, ρε, επιτέλους, να λες αηδίες. Και το όνομα του Θεού. Σταμάτα. Τώρα που το ευχαριστιέμαι, νομίζω ότι θα σταματήσω. Τώρα βρε, θα βρω του κόσμου τα πράγματα να σε βασανίσω. Τώρα θα βάλω και μουσική και θα αρχίσω να σου κάνω τα διάφορα κακομοίρια. Τις αηδίες, ρε. Βόηθα με να ξαπλώσω, ρε, με τσιμπάτρε. Καημένε, κάτσε εδώ ένα λεπτό. Βγάλω αυτό. Αχ, 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 σαράβαλο κατάντησε, σαράβαλο. Στάσου, μην τα πετάς. Άντε, ξαπλώσου. Θες να μου ρίξεις και ξύλο, ανάθεμάσαι. Φέρε μου το τηλέφωνο, σου παρακαλώ. Τι το θες το τηλέφωνο? Να τηλεφωνήσω αυτόν τον άχρηστο, το φίλο μου. Να κάνεις τα παράπονα σου τον Ανδρέα τώρα, ε. Ναι. Καλά, στο φέρνω. Αυτή τη γάζα, δεν την κουβαλάς στο νοσοκομείο ακόμα. Μου τελειώσει η γάζα στο γιατρείο, βρε, γι' αυτό την πήρα. Καρμίρι, ε, καρμίρι. Μα, άσχημα πέρασε μαζί μου. Έλα, τέλειωνε. Πώς είναι? Ναι, αλλά... Ανδρέα, είμαι ο Μάκης. Εγώ είμαι ο Ανδρέας Μάκη. Είμαι χάλια, Ανδρέα, Ράκος. Κι εγώ είμαι Ράκος, Μάκη. Ανδρέα, με σπάσανε στο ξύλο να το μάρει να σπαλιστείς. Και εμένα με ισοπαίδωσε μία. Ρε εσύ, εδώ σου λέω ότι με σπάσανε στο ξύλο, ρε, και σου μιλάς για μία. Μάκη μου, καταλαβαίνω τώρα, για να με πάρεις, καταλαβαίνω τους λόγους, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σου δώσω καμία συμπαράσταση, Μάκη μου. Είμαι στη χειρότερη στιγμή της καριέρας μου, δεν γίνεται. Έλα, βρε, παιδάκι μου, από εδώ πέρα να μιλήσουμε λίγο και με χάλια. Δεν μπορώ να δεσμευτώ, Μάκη μου. Αν αισθανθώ καλύτερα και όταν αισθανθώ καλύτερα, ίσως και να έρθω. Γεια σου. Τι έγινε, φεύγουμε? Του πού θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Οπ, δεν έχει άλλη προσπάθεια, έχουμε φάει όλη τη μέρα μας εδώ πέρα. Πουλάκι μου, θα φάμε αν χρειαστεί και όλη μας τη νύχτα, σε παρακαλώ. Σου εξήγησα, είναι ιερός ο σκοπός. Τι αμαρτίες πληρώνω, Παναγιά μου. Σε καταλαβαίνω, αλλά τι σου ζητάω τώρα, λίγη υπομονή. Ποιος έριξε την κουβέρνα εδώ πάνω? Λες? Ρένα! Ρένα! Τι είναι, Χριστιανέ μου? Ένα νερό θέλω. Νερό θέλεις? Γιατί δεν σηκώνεσαι να πάω να το πάλεις μόνος σου? Πονάει όλο μου το κορμί, παιδί μου, γι' αυτό. Πού πας τώρα? Να σου φέρω νερό! Εδώ κοιμήθηκε, καλό είναι. Πιες το! Μα καλά, γιατί φωνάζεις έτσι? Τι θες να κάνω, με ξυπνάς μέσα στην ήθεια να σου φέρω νερό και μου λες γιατί φωνάζω? Εδώ κοιμήθηκες? Εδώ κοιμήθηκα, δεν φαίνεται. Αύριο πρωί όμως θα φύγω. Γιατί, παιδί μου, να φύγεις? Ναι, δεν ήξερα να κάτσω να σου κάνω την νοσοκόμα. Να φωνάξεις την ψηλή να σου κάνει νοσοκόμα. Έλα τώρα, δεν μου λες. Σε παρακαλώ, είμαι και άρρωστος. Όρεξη, έχεις πρωί-πρωί τσακωμούς? Εγώ να έχω όρεξη? Καθόλου δεν έχω όρεξη. Αντίθετα, θέλω πάνω να κοιμηθώ. Δεν μου λες, πολύ καιρό δεν με βασανίζεις. Εγώ να σε βασανίζω, γιατί, χρυσέ μου, το αντίθετο. Θέλω να κάνω τη ζωή μου. Σου ζητήσω συγγνώμη, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι συγγνώμες, κύριε Μάκη, τώρα πια. Το μόνο που θέλω προς το παρόν είναι να μου πεις τρεις φορές απεταξάμην την ψηλή. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Τρεις φορές απεταξάμην την ψηλή. Να τώρα, για το όνομα του Θεού, ρε, τι είναι αυτά που λες τώρα?
Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται, βέβαια. Καλώς, λοιπόν. Πού πας τώρα. Τι θες την ίατρε. Α, όχι εκ την ίατρε. Όχι εκ την ίατρε. Βρε εσύ, θα έπρεπε κανονικά να σου βγάλω τη μύτη. Να σου τραβάω τα φτιά και να σου βγάλω και τα μαλλιά, καημένε μου. Αλλά έχει χάρη που είμαι κυρία και είσαι και κατάκητος. Ρένα, έλα βρε μαναράκι μου τώρα. Μαναράκι! Αχ, τα πόδια μου! Μη ρένα, με ρήμαξες, ρε, μη! Μη κρυστέ μου και πολλά. Ρε, εγώ είμαι το μαναράκι σου ή άλλη είναι το μαναράκι σου, για να μην πω μανάρα. Ω Χριστέ μου, τι αστεία λες τώρα και δεν μπορώ να γελάσω κιόλας. Έλα, Ρένα μου. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, τι θες να κάνω τώρα. Είπα τι θα κάνεις. Προς το παρόν θα πεις απεταξάμιν την ψηλή τρεις φορές. Μα δεν μπορώ. Να μπορέσεις. Μα είναι πάρα πολύ γελίο, δεν το καταλαβαίνεις. Γελίο ξεγελίο, εγώ θέλω να το πεις. Αν το πω θα μου φτιάξει ένα τίλιο. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς και δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, απεταξάμιν την ψηλή. Συνέχισε. Απεταξάμιν την ψηλή, απεταξάμιν την ψηλή. Μπράβο. Συγχαρητήρια, προδότη! Τι πράγμα? Προδότη, βρε, προδότη, δεν τρέπεσαι. Να σε ρωτευτεί η γυναίκα και τώρα πεταξάμε την ψηλή και πεταξάμε την ψηλή. Άντρας εσύ, βρε, Ιούδας, πριν ο Αλέκτρο να λύσει τρεις αργήσεις, απεταξάμε και πεταξάμε. Ρε, εσύ δεν το ήθελες, παιδί μου, να το πω. Έπρεπε να κατεβάσεις τα παντελόνια σου, δηλαδή, και να κάνεις αυτό που σου είπα εγώ. Ρένα, δεν σε καταλαβαίνω. Έπρεπε να σηκωθείς απάνω και να πεις κάτσε κάτω, Ρένα. Αυτό σκεφτόμουν να κάνω, αλλά επειδή πονάω, γι' αυτό δεν σου πω. Αχ, βρε, ο άντρας. Τι ο άντρας, δηλαδή, τι ο άντρας. Ο άντρας, όταν και την τελευταία στιγμή που λέει ο λόγος. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, φάει τη γλώσσα σου, παιδί μου. Φάει τη γλώσσα μου, αλλά ο άντρας ο σωστός και την τελευταία στιγμή όταν έχει τα κότσια και τα άλλα που δεν έχεις εσύ. Ρένα, σε παρακαλώ, συγκρατήσου, έτσι. Που δεν τα έχεις, μάλλον τα έχεις και νομίζω ότι είναι μόνο για να παραγωγή, βρε. Αυτά είναι για να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Είναι. Θεέ μου, με ισοπαίδωσε, Θεέ μου! Κατακαημένε, τόσο καιρό μου ψήνες το ψάρι στα χείλη, δεν τι νόμιζες, ότι θα σε βασανίσω. Έχει χάρη που είσαι κατάκητος, θα σου έκανα χειρότερα. Θα στα βγάζα όλα, βρε, κακομύρι, κακομύρι. Ρένα, δεν πας να κοιμηθείς καλύτερα, ε? Αυτό θα κάνω. Και χωρίς να πονάει το κορμί μου. Και εσύ να κάθεσαι εκεί, να πονάει το κορμάκι σου, να υποφέρεις τον καναπέ και να είσαι και χτυπημένος. Μάλιστα. Τσάω, μάτσο. Μη βρε και πονάω, ρε, δεν το πιστεύω, βρε. Ω Θεέ μου. Καλύτερα να φύγει αύριο το πρωί, διότι έχω να τραβήξω πολλά.